Το σημερινό θέμα αφορά το ρόλο των σχεδιαγραφικών μέσων στην ακτινολογία. Ένα εκτενές θέμα, δύσκολο καλύτερα να καλύψει σε μια διάλεξη, ωστόσο θα προσπαθήσω να καλύψω τις βασικές παραμέτρους και τη χρησιμότητά τους στην καθημερινή πράξη. Τι είναι λοιπόν τα σχεδιαγραφικά των υπερήχων? Είναι μικροφυσαλίδες, μικροσφαιρίδια, της τάξης των 3-5 μικρόμετρων, με χαμηλή διαλυτότητα στο αίμα. Όσον αφορά τη σύστασή τους, περιέχουν στον πυρήνα τους ένα αδρανές αέριο, ενώ στην περιφέρειά τους έχουμε ένα περίβλημα για τη σταθεροποίησή τους, το οποίο αποτελείται είτε από φωσφολιπίδια, είτε από κάποια πρωτεΐνη, είτε από κάποια πολυμερές. Το περίβλημα των μικροσφαιριδίων επηρεάζει την ελαστικότητά τους και το χρόνο κυκλοφορίας στο αίμα πριν την καταστροφή τους, άρα και το χρόνο εξέτασης, ενώ το αδρανές αέριο είναι υπεύθυνο για την ενίσχυση της οικογένειας, η οποία συμβαίνει μέσω μιας ταλάντωσης, μέσω μια αλλαγή του όγκου των μικροσφαιριδίων όταν αυτά εκτίθονται στους περίχους, όπως βλέπουμε στις κάτω εικόνες. Τα μικροσφαιρίδια έχουν μέγεθος ίδιο με εκείνο των ερυθρών εμισφαιρίων, μπορούν να περνούν μέσα τα τριχοειδή των πνευμόνων στην κυκλοφορία, αλλά είναι αρκετά μεγαλύτερα από τα μόρια των σχεδιαγραφικών μέσων που χρησιμοποιούμε στην αξονική και τη μαγνητική τομογραφία. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούν να διαπεράσουν την κυταρική μεμβράνη ή το ενδοθύλιο και παραμένουν αποκλειστικά στον ενδοαγγειακό χώρο, προσδίδοντας μοναδικές ιδιότητες στα σχεδιαγραφικά αυτά μέσα. Το αδρανές αέριο αποβάλλεται διά της αναπνευστικής εισοδού, ενώ το περίβλημά τους μεταβολίζεται στο ύπαρ. Εδώ βλέπουμε μια σύνοψη δεύτερης γενιάς σχεδιαγραφικών μέσων, τα πιο γνωστά. Το πιο γνωστό είναι το Sonoview, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη, με τις περισσότερες εφαρμογές. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Sonazoid, το οποίο χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες, ιδίως στην Ιαπωνία, το οποίο έχει μοναδικές ιδιότητες, γιατί τα μικροσφαιρίδια φαγοκυταρώνονται από τα κύτταρα του Kapfer στο ύπαρ και μπορούμε να μελετήσουμε εστιακές βλάβες, ιδίως κατά την καθυστερημένη φάση. Τελευταία υποέρευνα είναι τρίτης γενιάς μικροσφαιρίδια, τα οποία χρησιμοποιούνται για στοχευμένες θεραπείες και σε γονιδιακές θεραπείες μέσω της προσκόλλησης ειδικών μορίων. Είναι υποέρευνα. Όσον αφορά τις αντενδείξεις, δεν αντεδείκνεται σε ασθενείς με αλλεργία σε οποιαδήποτε από τα συστατικά του, σε εγκυμονούσες ή θυλάζουσες, σε γυναίκες που θυλάζουν, σε δεξιά προς αριστερά διαφυγή της καρδιάς, σοβαρή πνευμονική υπέρταση, μη ελεγχόμενη υπέρταση, σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με ARDS και σε σοβαρές καρδιοπάθειες, όπως σε ασθενείς με ιστορικό στεφανιάς νόσου, εφράγματος του μυοκαρδίου ή σοβαρών κοιλιακών αρρυθμιών. Αντεδείκνεται και στα παιδιά, δείκνεται μόνο η ενδοκιστική χορήγηση για τη διάγνωση και ιστορικής παλινδρόμησης. Όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, οι αλλεργικές αντιδράσεις ή αναφυλακτικό σοκ θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, με μη συχνότητα 0,0086, σημαντικά μικρότερη από εκείνη των σχεδιαγραφικών μέσων που χρησιμοποιούνται στον αξονικό και μαγνητικό τομογράφο και συγκρίσιμη με εκείνη των περισσότερων αντιβιωτικών και αναλγητικών. Είχε γίνει μια μεγάλη μελέτη με 23.000 ασθενείς, όπου χρησιμοποιήθηκαν σχεδιαγραφικά μέσα των υπερήχων για εξετάσεις κοιλίας, παρατηρήθηκαν μόνο δύο περιπτώσεις αναφυλακτικού σοκ, δηλαδή η συχνότητα σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν μικρότερη του ενός επεισοδίου σε 1.000 εξετάσεις. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν από το αναπνευστικό σύστημα, βήχας και το μυοσκελετικό. Άλλες λιγότερο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κεφαλαλγία, ναυτία. Βλέπουμε μια σύνοψη των ανεπιθύμητων ενεργειών. Θα πρέπει να αναφέρω ότι με τις πρώτης γενιάς σχεδιαγραφικά μέσα των υπερήχων είχαν εμφανιστεί μόνο 3 επεισόδια σε όλη τη βιβλιογραφία εμφράγματος του μυοκαρδίου. Με τις δεύτερες γενιάς δεν έχουν παρουσιαστεί τέτοια συμβάματα, θεωρούνται εξαιρετικά ασφαλή. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο όλων των φάσεων της σωματικής διήθησης και καταγραφή της εξέτασης για περαιτέρω ανάλυση των παραμέτρων ενίσχυσης. Πολύ υψηλότερη χωρική και χρονική ανάλυση σε σχέση με την αξονική και μαγνητική τομογραφία. Έχουμε ανάδειξη της μικρο-μάκρο κυκλοφορίας, μορφολογική ανάλυση των αγγείων, ειδικά στην πρώιμη αρτηριακή, κάτι που χάνει η αξονική και ο μαγνήτης, και στην καθυστερημένη φάση. Το σχεδιαγραφικό μέσο παραμένει αποκλειστικά στον ενδοαγγειακό χώρο, όπως ανέφερα και προηγουμένως, χωρίς να διαχέεται στο διάμεσο χώρο, αποδίδοντας το πραγματικό perfusion, δηλαδή την πραγματική αιμοδυναμική αιματική διήθηση. Κάτι που το διαφοροποιεί από την αξονική ή τη μαγνητική τομογραφία, όπου το σχεδιαγραφικό διαχέεται στο διάμεσο χώρο. Μπορούμε μέσω ειδικού λογισμικού να έχουμε μια ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αιμοδυναμικών χαρακτήρων ενίσχυσης των εστιακών αλλοιώσεων. Μπορούμε να αναλύσουμε, για παράδειγμα, την ένταση της ενίσχυσης ή το χρόνο που χρειάζεται για να επιτευχθεί.
Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία. Μπορεί να γίνει άμεση εξέταση και χαρακτηρισμό τυχαίων ευρημάτων κατά τον υπερογραφικό έλεγχο, ώστε να καθορίσουμε τα βήματά μας, τα περαιτέρω βήματά μας. Είναι εξαιρετικά ασφαλές, μεγάλη ανεκτικότητα από τους ασθενείς, πολύ μικρή συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, δεν έχει ακτινοβολία, σε αντίθεση με τον αξονικό τομογράφο. Έχουμε τη δυνατότητα να μοιράσουμε τις δόσεις, μπορούμε μία αλλίωση να τη μελετήσουμε δύο φορές, ώστε να αποφύγουμε κάποια λάθη ή να μελετήσουμε δύο ή τρεις αλλοιώσεις. Δεν χρειάζεται να καθορίσουμε συγκεκριμένους χρόνους λήψης εικόνων, όπως τον αξονικό και τον μαγνητικό τομογράφο, οπότε μειώνεται η πιθανότητα να χάσουμε κάποια σημαντικά δεδομένα, κάποια pattern ενίσχυσης. Δεν έχει υπατοτοξικότητα, δεν έχει νεφροτοξικότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια ή σε αιμοκαθαρόμενους. Πολύ σημαντικό σε σύγκριση με τον αξονικό και τον μαγνητικό τομογράφο, πολύ καλή σχέση κόστος αποτελέσματος σε σχέση με πολύ ακριβότερα μηχανήματα. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε σε όλους μαγνητική ή αξονική τομογραφία. Μπορούμε, όταν υπάρχει κατάλληλη ένδειξη, να προχωρούμε σε σκιαγραφικό μέσοδο στους υπέρηχους. Όσον αφορά τους περιορισμούς, ένας σημαντικός περιορισμός είναι ότι εξαρτάται από την εμπειρία του εξεταστή. Έχει περιορισμούς όμοιους με εκείνους των υπερήχων, αδυναμία συνεργασία ασθενούς, χαμηλή διεισδυτικότητα του ήχου, αλλοιώσεις που εντοπίζονται στο υποδιαφραγματικό τμήμα του ύπατος. Επίσης, έχει μειωμένη αποτελεσματικότητα σε αλλοιώσεις με μικρό μέγεθος, υψηλό εστιακό βάθος και σε ασθενείς με σημαντικού βαθμού λιπόδη διήθηση. Η μελέτη μεσαίως είναι περισσότερο στοχευμένη. Δεν μπορούμε για να εκτιμήσουμε ολόκληρη την άνω κοιλιά, για παράδειγμα. Όσον αφορά τα υλικά που χρειαζόμαστε, είναι πάρα πολύ απλά. Ένα φλεβοκαθετήρας, ένα three-way. Η δόση που χρησιμοποιούν είναι 1 με 4,8 ml. Ανακοινούμε το διάλειμμα, εγχύουμε και ξεπλένουμε με 10 ml φυσιολογικού ορού. Καταγράφουμε το βίντεο και μετά μέσω ειδικού λογισμικού μπορούμε να αναλύσουμε τα πρότυπα ενίσχυσης. Οι αιμοδυναμικές φάσεις είναι όπως τον αξονικό και τον μαγνήτη, αρτηριακή 10 με 35, επιλέα 30 με 120, καθυστερημένη πέρα των 120 σεκόντ μέχρι το 6ο ή το 8ο λεπτό που έχουμε καταστροφή των μικροσφαιριδίων. Όσον αφορά τις εφαρμογές, είναι πάρα πολλές. Στο ύπαρ, εστιακές αλλοιώσεις, στο κυρωτικό ύπαρ, στο σπλήνα, στα αγγεία, με έμφαση στις καροτίδες, στο πάγκρεας, στο γαστρεντερικό σύστημα, χρησιμοποιείται από πολλά κέντρα για τη διαφοροδιάγνωση νόδους από φλεγμονώδους αιτιολογίας στενώσης ή στην απεικόνιση συρυγγίων, στο νεφρό, στους παιδιατρικούς ασθενείς για τη διάγνωση παλινδρόμησης, σε πολλά κέντρα του εξωτερικού χρησιμοποιείται στις τραυματικές κακώσεις συμπαγών οργάνων, στο όσχεο, για την υποκαθοδήγηση στις βιοψίες και είναι πεδίο έρευνα σε πολλά άλλα όργανα. Θα περάσουμε σε συγκεκριμένα περιστατικά να αναλύσουμε τη χρησιμότητα του ΣΕΟΥΣ. Γυναίκα 30 ετών, ασυμπτωματική, παρουσίασε κατά τον υπερχαρωτικό έλεγχο ένα αμόρφωμα ετερογενούς οικοδομής με αυξημένη εσωτερική αγγείωση. Βλέπουμε μια αστεροειδής διάταξη των αγγείων, το οποίο μερικές φορές είναι ενδεικτικό εστιακής οζόντας υπερπλασίας, αλλά όχι παθογνωμονικό. Βλέπουμε στη μελέτη μεσαίους φυγόκεντρη πλήρωση κατά την αρτηριακή φάση με αστεροειδή διάταξη των αγγείων, διατήρηση της ενίσχυσης κατά την πηλιά και καθυστερημένη φάση. Αυτή την μορφολογική ανάλυση των αγγείων μόνο το ΣΕΟΥΣ μπορεί να το αναδείξει. Και έχουμε πλήρη χαρακτηρισμό της αλλοίωσης και διαφοροδιάγνωση από υπατικό αδένωμα. Προχωράω σε άλλο περιστατικό, ασθενής 59 ετών με πρόσφατα διεξαγμένο γλιοβλάστομα, εξαιρετικά απίθανη εξωκρανιακή εντόπιση, ωστόσο η ασθενής είχε ένα αμόρφωμα ετερογενούς ηχοδομής στο τμήμα 5 με ανάδειξη περιφερικής αγγείωσης, έγινε αξονική τομογραφία. Στην αξονική τομογραφία είχαμε μια ετερογενή ενίσχυση κατά την αρτηριακή και πηλαία φάση με διατήρηση μιας κεντρικής υπαγγειούμενης περιοχής. Προχωρήσαμε σε ΣΕΟΥΣ, το οποίο ανέδειξε έντονη μια περιφερική οζόδη πρόσληψη με πολύ καλύτερη ανάλυση, με κεντρομόλο πλήρωση και διατήρηση κεντρικής μη αγγειούμενης περιοχής. Η ιστερολογική εξέταση έδειξε άτυπο αιμαγγείωμα. Τα αιμαγγειώματα απεικονίζονται τυπικά υπερηχογενείς στους υπερήχους. Σε έδαφος όμως λιπόδης διήθησης μπορεί να απεικονίζονται ως χαμηλής οικογένειας εγείροντας υποψίες.
Εδώ βλέπουμε μία μελέτη μεσαίους, όπου βλέπουμε μία μικρή χαμηλή οικογένεια αλλίωση σε έδαφος έντονης λιπόδης διηθήσεως. Το μόρφωμα παρουσίασε περιφερική ενίσχυση με προοδευτική και δρομολοπλήρωση και διατήρηση της ενίσχυσης κατά την καθυστερημένη φάση, ενδεικτικό εμαγγεώματος. Άλλο περιστατικό, ασθενής 60 ετών προσήλθε λόγω εμπειρέτου με ρήγος από 15 μέρου, διαταραχή υπατικής βιοχημίας, αρνητικούς καρκινικούς δείκτες. Το υπερχράφημα ανέδειξε μόρφωμα χαμηλής οικογένειας ασαφών ορίων με υπερηχογενή άλλο. Η αλλίωση παρουσίασε αρτηριακή αγκίωση με συνοδό παρουσία λεφαδένων στο επίπεδο της πύλης του ύπατος, θεωρήθηκε ύποπτο. Έγινε αξονική τομογραφία, η οποία ανέδειξε ένα μόρφωμα ετερογενούς πυκνότητας με περίπυκνη άλλο, μέτρια ενίσχυση κατά την αρτηριακή φάση και ενίσχυση όμοια με εκείνη του υπατικού πανεχήματος κατά την πηλαία με διατήρηση της ενίσχυσης κατά τις καθυστερημένες λήψεις. Επιβεβαίωθηκε η παρουσία λεφαδένων στο επίπεδο της πύλης του ύπατος. Στη μελέτη μεσαίους βλέπουμε ότι η αλλίωση παρουσιάζει μέτρια ενίσχυση. Βλέπουμε κλάδους της υπατικής αρτηρίας, οι οποίοι διαπερνούν τη βλάβη χωρίς να διηθούνται ή να παρεκτοπίζεται. Γνωρίζουμε ότι το υπατοκυταρικό είναι εξαιρετικά διηθητικό προς τους γύρους ιστούς. Παρουσίασε ενίσχυση παρόμοια με εκείνη του υπατικού πανεχήματος κατά την πηλαία φάση, με σταδιακή έκκληση του σχηραγραφικού κατά την καθυστερημένη. Η ιστολογική εξέταξη έδειξε φλεγμονώδη ψευδοόγκο ύπατος. Εδώ βλέπουμε το follow-up, την ανταπόκριση σε θεραπεία με κορτιζόνη. Βλέπουμε σημαντική βελτίωση με συρρήκνωση της βλάβης. Στο τέλος της θεραπείας η βλάβη δεν ήταν καν ανιχνεύσιμη στο B-mode, ενώ ήταν ανιχνεύσιμη μόνο στη μελέτη μεσαίους κατά την καθυστερημένη φάση. Φλεγμονώδης ψευδοόγκος αποτελεί μια ετερογενή ομάδα καλοήθων ογκόμορφων βλαβών. Αναπτύσσεται σε πολλά όργανα συχνότερα στο πνεύμα. Η υπατική εντόπιση είναι σχετικά σπάνια. Εμιμείται κακοήθεια, γι' αυτό και αποτελεί την πιο συχνή αιτία λαθασμένων διαγνώσεων. Στην αξονική και μαγνητική τομογραφία, η διατήρηση της ενίσχυσης κατά την καθυστερημένη φάση αντανακλά την παρουσία ενωδών στοιχείων. Μια ουσιώδης διαφορά σε σύγκριση με το σέος, όπου έχουμε έκκληση του σχηραγραφικού μέσου. Επίσης, τα κλινικά σημεία και εργαστηριακές εξετάσεις που υποδηλώνουν την παρουσία φλεγμονής είναι κρίσιμα για τη σωστή διάγνωση. Μπορεί να υποχωρήσει αυτόματα και να αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Στο συγκεκριμένο περιστατικό είδαμε ότι η θεραπεία με κορτιζόνη είχε σημαντικά αποτελέσματα. Η σωστή διάγνωση των απεικονιστικών σημείων είναι κρίσιμη για την αποφυγή άσκοπης χειρουργικής επέμβασης. Άλλο περιστατικό, 43 ετών ασθενής προσήλθε για βιοψία ύπατος υπό υπερχογραφική καθοδήγηση. Στα πλαίσια πιθανών δευτεροπαθών εντοπίσεων, έγινε αξονική τομογραφία και μελέτη μεσαίως, τα οποία ανέδειξαν παρουσία θρόμβου στο δεξιό κλάδο της πύλας φλέβας. Οι υπατικές αιστείες μελετήθηκαν μεσαίως. Βλέπουμε υπόπυκνες φινοειδείς μορφολογίας αλλοιώσεις με περιφερική εντόπιση. Στη μελέτη μεσαίως δεν παρατηρήθηκε ενίσχυση και θεωρήθηκαν συμβατά με υπατικά έμφρατα στα πλαίσια θρόμβωσης της πυλαίας. Με το σέος μπορούμε να διαφοροδιαγνώσουμε νεοπλασματικό θρόμβο, μπορεί να γίνει διαφορετική διάγνωση μεταξύ νεοπλασματικού θρόμβου και καλού είδους θρόμβωσης. Ασθενής προσήλθε για τη διενέργεια παρακέντησης, η πεζοκωτική συλλογή υπό υπερχογραφική καθοδήγηση. Βλέπουμε μια ευμεγέθης συνθετικιστική μάζα ύπατος με εσωτερικές ηχογενείς συνιστώσεις και διαφραγμάτια. Έγινε μελέτη μεσαίους, η οποία ανέδειξε μόλις ένα λεπτό ενισχυόμενο διαφραγμάτιο εντός κυστικής αλλίωσης, χωρίς άλλες περιοχές εμπλουτισμού, ευρήματα συμβατά με επιπλακήσα υπατική κύστη. Ασθενής 55 ετών με πρόσφατα διαγνωσμένο αδρενοκαρκίνωμα παχαίως εντέρου, ετερογενής καθυπήρχη υπερχογενής αλλίωση στο τμήμα 2, έγινε μελέτη μεσαίους, η οποία ανέδειξε περιφερική οζώδης πρόσληψη, μια εικόνα παρόμοια με εκείνη του αξονικού τομογράφου. Όταν τα υπερηχογενή μορφώματα στους κλασικούς περιοχούς θεωρούνται υπέρ καλοήθειας, ωστόσο, όταν υπάρχει κλινική υποψία, ή άλλα συνοδά ευρήματα, θα πρέπει να γίνεται περαιτέρω διερεύνηση. Αναφέρω ότι 50% των υπερηχογενών μεταστατικών αιστείων ύπατος οφείλονται σε αδενοκαρκίνωμα παχαίως εντέρου. Ασθενής 55 ετών με ιστορικό καρκίνο του μαστού, παρουσίασε άλγος δεξιού υποχονδρίου. Απεικονίστηκε υψηλής οικογένειας μόρφωμα. Έγινε μελέτη μεσαίους, η οποία ανέδειξε
έντονη αρτηριακή ενίσχυση μόλις στα 15 σεκόντ, ένα έβριμα το οποίο μπορεί να χαθεί εύκολα στον αξονικό ή στο μαγνητικό τομογράφο, και wash out ήδη από τα 26 σεκόντ, οφείλονταν σε μεταστατικό καρκινοειδή όγκο που βλέπουμε στην αξονική. Ασυμπτωματικός ασθενής 64 ετών με αρνητικό ατομικό αναμνηστικό, εμφανίσε μόρφωμα με υπόϊχη άλλο, απουσία αγγείωσης κατά τον έλεγχο μέχρι τον ντόπλερ, υπόϊχη άλλο παραπέμπτησε, το κάνει ύποπτο για κακοήθεια. Έγινε μελέτη μεσαίους, η οποία έδωξε έντονη ενίσχυση κατά την αρτηριακή φάση μόλις στα 15 σεκόντ, με ταχεία έκκληση του ισχυαγραφικού στα 38 σεκόντ. Στην αξονική τομογραφία η βλάβη είχε ενίσχυση κατά την καθυστερημένη φάση. Τα ευρήματα είναι ενδεικτικά παρουσίαση η νόδους ιστού στο εσωτερικό του όγκου και ενδοϊπατικού χολοαγγειοκαρκινώματος. Είναι η διαφορά μεταξύ του σέους και της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας που αναφέραμε προηγουμένως. Άλλο παρόμοιο περιστατικό, γυναίκα 66 ετών, υπατήτηδα σε, εστιακή αλλίωση ύπατος, έγινε αξονική και μαγνητική τομογραφία, έδειξε περιφερική ενίσχυση με προοδευτική κεντρομόλο πλήρωση κατά την πηλαία και καθυστερημένη φάση και με διατήρηση υπαγγειούμενης κεντρικής περιοχής. Στη μελέτη με σκιαγραφικό των υπερήχων έδειξε έντονη ενίσχυση στην αρτηριακή φάση με ταχεία έκκληση του σκιαγραφικού κατά την πηλαία. Έβριμα ενδεικτικό κακοήθειας, ήταν τελικά χολαγγειοκαρκίνωμα. Άλλο περιστατικό, ασθενής 70 ετών με υπατήτητα Β, χωρίς υπογραφικά σημεία κυρωτικού ύπατος, χαμηλής οικογένειας αλλίωσε με υπόϊχη άλλο. Μελέτη μεσαίως δείχνει έντονη πρόσληψη στην αρτηριακή φάση μόλις στα 20 σεκόντ. Διατήρηση της ενίσχυσης κατά την πηλαία φάση με προοδευτική έκκληση του ισχυαγραφικού κατά τη καθυστερημένη φάση στα 170 σεκόντ, ευρήματα ενδεικτικά υπατοκουταρικού καρκίνου. Άλλο παρόμοιο περιστατικό, χαμηλής οικογένειας μόρφωμα, τυχαίο έβριμα σε ασθενή με αρνητικό ατομικό αναμνηστικό. Στο σέος είχε εμπλουτισμό κατά την αρτηριακή φάση, με ενίσχυση παρόμοια με εκείνη του υπατικού παρεγχήματος στην πηλαία, με ασθενής έκκληση του σκιαγραφικού σε αρκετά καθυστερημένη φάση, στα 300 σεκόντ. Εδώ βλέπουμε πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος λήψης των εικόνων, πόσο πρέπει να περιμένουμε για να δούμε αυτή την έκκληση του σκιαγραφικού. Τελικά ήταν υπατοκυταρικός καρκίνος. Ναι, γρήγορα. Υποϊχογενές μόρφωμα σε ασθενή 70 ετών με αλκοολική κύρωση του ύπατος. Στο σέος ήταν υπαγγειούμενο κατά την αρτηριακή φάση, με ενίσχυση παρόμοια με εκείνη του υπατικού παρεγχήματος κατά την πηλιά και καθυστερημένη φάση. Τα ευρήματα ήταν περισσότερο συμβατά με δυσπραστικό όζο του ύπατος, όμως δεν μπορούσε να γίνει με ασφάλεια διαφορική διάγνωση με καλώς διαφοροποιημένο υπατοκυταρικό καρκίνο. Έγινε βιοψία που ανέδειξε δυσπλαστικό όζο. Άλλο περιστατικό, χαμηλής οικογένειας μόρφωμας, γυναίκα 51 ετών με προσπαθή χολική κύρωση, ενίσχυση παρόμοια με εκείνη του υπατικού παρεγχήματος σε όλες τις φάσεις, ευρήματα συμβατά με αναγεννητικό όζο του ύπατος. Παρόμοιο περιστατικό, εδώ θέλω να δείξω ότι στην μαγνητική τομογραφία δεν απεικονίστηκε καν η αλλίωση, απεικονίστηκε μόνο σε follow-up μετά από 6 μήνες, κατά τις αρκετά καθυστερημένες λήψεις. Στη μελέτη μεσαίως είχε έντονη αρτηριακή ενίσχυση με wash-out. Ασθενής 70 ετών προσήλθε για πιθανή διερεύνηση τραυματικής κάκωσης μετά από τροχιά ατύχημα σε άλλο νοσοκομείο. Προσήλθε σε εμάς για περαιτέρω διερεύνηση. Στο υπερογράφημα είδα ένα χαμηλής οικογένειας μόρφωμα στον άνω πόλο του σπληνός. Κατάφερα να δείξω μόλις προσωμενόμενη περιφερική αγγείωση με power doppler. Θεώρησα σκόπιμη τη διενέργεια τη μελέτη μεσαίους. Στο άλλο νοσοκομείο είχε διαγνωστεί σπληνικό αιμάτωμα. Στη μελέτη μεσαίους εμφάνισε έντονη αρτηριακή ενίσχυση με διατήρηση της ενίσχυσης παρόμοια με εκείνη του σπληνικού παρεχήματος κατά την πηλαία φάση, ενώ κατά την καθυστερημένη είχαμε έκκληση του σκιαγραφικού μέσου. Η αλλίωση θεωρήθηκε άτυπη καλοήθεια, με άτυπους αιμοδυναμικούς χαρακτήρες, ωστόσο η ασθενής μπήκε σε παρακολούθηση. Η ασθενής είχε και πολλαπλά αιμαγγειώματα στο ύπαρ και σε άλλα όργανα.
Ασθενής 64 ετών παρουσιάστηκε στα επίγοντα με επίρρετο και ανώδυνη διόγκωση, έντονη ανώδυνη διόγκωση οσχέου, τρεις μέρες μετά από χειρουργική επέμβαση βωνοκύλης. Στον υπεργραφικό έλεγχο είχε μία έντονη φλεγμονώδη διόγκωση του σπερματικού τόνου, απουσία αιματικής ροής με το έγχρωμο ντόπλερ στον αριστερό όρχη. Προχωρήσαμε σε, έγινε θεώρηση ασκόπημη τη διενέργεια αίους, ωστόσο έγινε αξονική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε την παρουσία φλεγμονωτών αλλοιώσεων στο σπερματικό τόνο, παρουσία αποστηματικής συλλογής με φυσαλίδα αέρα στο επίπεδο του βουβονικού καναλιού. Όλοι απεικονίζονταν έντονα ετερογενής, δεν μπορούσε να βγει συμπέρασμα. Έγινε μελέτη μεσαίους, η οποία έδειξε απουσία αιματικής ροής στον αριστερό όρχη. Θα δούμε συγκριτικά με τον άλλο όρχη που αιματώνεται φυσιολογικά. Ενδεικτικά ισχυμικής νέκρωσης, ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Άλλα περιστατικά με όσχιο, 35 ετών, προσήρθε λόγω ορχιοδυνίας, χαμηλής... Θα το πέρα περάσω πιο... Τελειώνω, τρία. Χαμηλής οικογένειας μόρφωμα με μέρα σαφή ώρα, χωρίς εσωτερική αγκύωση, έδειξε ενίσχυση στο σχέος, ιστολογική εξέταση έδειξε μήνωμα. 30 ετών, προληπτικός έλεγχος, ετερογενούς οικογένειας μόρφωμα, χωρίς αγκύωση, απουσία, πλήρης απουσία ενίσχυσης, η ιστολογική έδειξε επιδερμοειδής κύστη στις καροτίδες. 3,5 slides. Βοηθάει πάρα πολύ στην ανάλυση του αυλού, στην εκτίμηση με ακρίβεια της στένωσης και πιθανών εξελκώσεων. Σε τεχνικά δύσκολες καροτίδες, όταν έχουμε επασβεστώσει στο πρόσθετο τείχομα, δυσκολεύει αρκετά η εξέταση ή σε καροτίδες με υψηλό καροτιδικό διχασμό ή σε καροτίδες που εντοπίζονται σε υψηλό εστιακό βάθος, μπορεί το ΣΕΟΣ να βοηθήσει πάρα πολύ στην εκτίμηση της στένωσης. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση μεταξύ πλήρους απόφραξης και υπολοιπόμενης ροής σε υψηλόβαθμιας στενώσης, ενώ μπορούμε να εκτιμήσουμε και την νεοαγκύωση που συνδέεται με αθυρωματικές πλάκες υψηλού κινδύνου, όπως βλέπουμε στη μελέτη αυτή. Με έντονη αγκύωση της αθυρωματικής πλάκας. Σύνθετων κυστικών αλλοιώσεων του νεφρού, βλέπουμε την ομοιότητα της απεικόνησης στο ΣΕΟΣ και στον αξονικό τομογράφο. Σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν σκιαγραφικό μέσο στην αξονική και η μαγνητική τομογραφία, είναι πολύ χρήσιμο. Καθοδήγηση RF, καλύτερη απεικόνηση της βλάβης σε δύσκολες περιπτώσεις, εντόπιση πολυματικού όγκου αμέσως μετά τη θεραπεία, είτε κατά την παρακολούθηση της ασθενούς. Μελέτες για τη διαφορική διάγνωση συμπαγών μορφωμάτων των νεφρών δείχνουν αντικρώμενα αποτελέσματα και είναι υπομελέτη. Τραυματικές κακώσεις το χρησιμοποιούν σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε σε μικρή συμμέτρια στις ισχύως τραυματικές κακώσεις, σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς, ιδιαίτερα σε νέους ή σε παιδιά, χρησιμοποιώντας αυτό το πρωτόκολλο ή για την διερεύνηση αμφίβολων ευρημάτων στην αξονική τομογραφία. Πάω γρήγορα, πάγκρεας. Υψηλή διαγνωστική ακρίβεια στο χαρακτηρισμό αδενοκαρκινώματος του παγκρέατος, διαφορική διάγνωση μεταξύ ψευδοκύστης και κυστικών νεοπλασμάτων, βλέπουμε ένα ευλενώδη κυστικό όγκο του παγκρέατος, μπορεί να προσθέσει διαγνωστική πληροφορία σε αφίβολα περιστατικά και να καθορίσει τα όρια της βλάβης σε σχέση με τα παρακείμενα αγκεία. Συνοψίζοντας, δεν έχει ακτινοβολία, δεν έχει νεφροτοξικότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια ή σε αιμοκαθαρόμενους. Υψηλή χρονική και χωρική ανάλυση αναδεικνύει εκπληκτικά την μικρο και μάκρο αγκύωση. Υψηλή διαγνωστική αξία μπορεί να χαρακτηρίσει μορφώματα, μπορεί να δώσει χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σε περιστατικά αφίβολα στην αξονική και μαγνητική τομογραφία, ασφάλεια, χαμηλή συχνότητα σοβαρών ανεπιθύμιων ενεργειών, μεγάλο συνεχόμενο αυξανόμενο εύρος εφαρμογών, ευκολία μεθόδου, άμεσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τυχαία ευρήματα, πολύ καλή σχέση κόστος αποτελέσματος. Θέλω να πω ότι με την έλευση των καινούριων μηχανημάτων θα έχουμε ακόμη καλύτερες δυνατότητες όσον αφορά τη χρήση των σχεδιαγραφικών μέσων. Σας ευχαριστώ.